Κυρίες και κύριοι, χαίρετε για επιδημική έξαρση της Ιλαράς, ανησυχείτε και λυπνώ. Και για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση Υγείας Μεσσηνίας προειδοποιεί για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της ασθένειας και προτρέπει σε αυξημένη προσοχή και παρακολούθηση. Σημειώνεται ότι στη Μεσσηνία έχουν καταγραφεί επιβεβαιωμένα περιστατικά Ιλαράς με τα άτομα να έχουν νοσηλευθεί στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Οι υπηρεσίες πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ γίνεται έκκληση για εμβολιασμούς όλων όσοι απαιτούνται. Με 5 κρούσματα, οι Ιλαράς να έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα στην Μεσσηνία, σε διαρκή ετοιμότητα. Παραμένουν οι υπηρεσίες υγείας σε συνεργασία με το ΟΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς όπως σημειώνεται, ο χειμώνας είναι μπροστά. Ήδη, σε επίπεδο ενημέρωσης, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ έχει υπάρξει και εμβολιασμός μεγάλης μερίδας των λεγόμενων ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Στη Μεσσηνία έχουν από το Σεπτέμβρη έχουν καταγραφεί επίσημα και δηλωθεί στο ΚΕΛΠΝΟ 5 κρούσματα Ιλαράς. Το ένα ήταν ένα παιδάκι. Από τα 5 κρούσματα, το ένα αφορούσε Ρωμά, 16 χρονών. Όλα τα άτομα ήταν ανεμβολίαστα. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο και εξήλθαν όντας καλά στην υγεία τους. Ο χειμώνας όμως είναι μπροστά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αναμένονται, όπως αναμένει και το Υπουργείο Υγείας, και άλλα κρούσματα. Στο πλαίσιο αυτό και με το ΚΕΛΠΝΟ να αναμένει και άλλα κρούσματα το επόμενο διάστημα, η Διεύθυνση Υγείας Μεσσηνίας καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και εφόσον δεν έχει υπάρξει εμβολιασμός, να προχωρήσουν σε αυτό. Θα πρέπει όλοι να ελέγξουν τα βιβλιάρια των παιδιών τους, να έχουν εμβολιαστεί πλήρως με 2 δόσεις. Διαφορετικά να απευθυνθούν στο γιατρό τους ή σε εμάς εδώ στη Διεύθυνση Υγείας ώστε να εμβολιάσουν πλήρως τα παιδιά τους. Και οι γεννηθέντες μετά το 1970 πάλι να ελέγξουν τα βιβλιάρια τους, αν δεν έχουν νοσήσει. Και αν είναι αντελώς εμβολιασμένοι, να κάνουν ακόμα μία δόση Ιλαράς. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Η Διεύθυνση Υγείας έχει παραλάβει εμβόλια από το ΚΕΛΠΝΟ, 100 δόσεις. Έχουμε ήδη κάνει στα δημοτικά σχολεία που έχουν ευάλωτες ομάδες, κυρίως Ρωμά. Έχουμε ελέγξει όλα τα βιβλιαριά τους και έχουμε κάνει σε αυτά που δεν ήταν εμβολιασμένα πλήρως, έχουμε κάνει τη δεύτερη δόση. Είναι σε καλό επίπεδο και μάλιστα μετά το θανατηφόρο κρούσμα που είχαμε στον πύργο σε Ρωμά, ευαισθητοποιήθηκαν όλοι οι Ρωμά της περιοχής και έρχονται εδώ και κάνουν τα εμβόλια στα παιδιά τους. Να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές εξελίξεις και την επικαιρότητα των ημερών. Να καλησπερίσουμε, καθώς φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ. Κυρία Βόζεμπερκ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς και στους ακροατές μας. Δημιουργικά να είναι και με υγεία. Ωστόσο, κυρία Βόζεμπερκ, οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι έχουν πιάσει κόκκινο νωρίς, με δεδομένο ότι από τη μία το πολυνομοσχέδιο και τα όσα εξελίσσονται στο μέτωπο της οικονομίας, από την άλλη το Σκοπιανό που φαίνεται ότι ανοίγει αναφορικά με τα εθνικά μας ζητήματα, κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Και να ξεκινήσω με το πολυνομοσχέδιο και τα όσα έρχονται με αυτό, με δεδομένο ότι φαίνεται νέα μέτρα να είναι στον ορίζοντα. Εγώ θα σας πω ότι καταρχάς έχουμε δει στον προϋπολογισμό που μόλις ψηφίστηκε υπάρχει μια επιβάρυνση της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων, αλλά αυτό το οποίο ζούμε στο εξωτερικό όσοι δουλεύουμε εκεί οι ευρωβουλευτές και μπορείτε να το διασταυρώσετε από όλες τις πολιτικές ομάδες, αυτό που λένε οι ξένοι είναι ότι είναι η πιο βολική κυβέρνηση που μπορούσε να υπάρξει, με αποτέλεσμα να περνούν τα πάντα αυτά για τα οποία ανέβαιναν, επιτρέψτε μου την λαϊκή έκφραση, στα κάγκελα οι σημερινοί αξιωματούχοι όταν ήταν αντιπολίτευση. Στο νομοσχέδιο λοιπόν αυτό και μόνο το γεγονός ότι αριθμεί 1500 σελίδες, πείτε μου αν είναι ανθρωπίνως εφικτό για οποιονδήποτε επιμελεί να το διαβάσει, όχι να το μελετήσει. Θα ψηφίσουν λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί, τα οποία στρέφονται κατά της κοινωνίας, με πρώτο αντιλαϊκό την περικοπή στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δηλαδή ουσιαστικά το μαχαίρι
σε βάρος του δημογραφικού προβλήματος που έχει πολύ έντονα χαρακτηριστικά στην Ελλάδα. Η υπαγωγή των ΔΕΚΟ στο υπερταμείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το υπερταμείο μόνο αυτή η κυβέρνηση στον Αντώνη Σαμαρά δεν τόλμησε κανένας να βάλει τέτοια πρόταση, γιατί ποτέ δεν θα ψηφιζόταν. Το υπερταμείο διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο που οι τρεις στους πέντε είναι αλλοδαποί. Αυτοί θα αποφασίσουν λοιπόν για τις ΔΕΚΟ, μεταξύ των οποίων τα ΕΛΤΑ, τον ΟΣΕ, την ΕΙΔΑΠ, τη ΔΕΗ, όλα αυτά υπάγονται στο υπερταμείο από την επόμενη μέρα. Πάντως για μία ακόμα φορά έρχομαστε αντιμέτωποι με ένα πολυνομοσχέδιο. Είπατε και εσείς, αναφερθήκατε στις πολλές σελίδες. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια τα μνημονιακά έχουμε κακώς βέβαια συνηθίσει σε τέτοιου είδους νομοσχέδια, πολυνομοσχέδια, πολυσέλιδα και με διαδικασίες εξπρες. Και σίγουρα δεν ξέρω κατά πόσο ενστερνίζεστε την άποψη ότι τελικώς τον Αύγουστο θα βγούμε από τα μνημόνια, με δεδομένο ότι διαρκώς έρχονται νέα μέτρα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι μαζί σας ότι κατά το παρελθόν υπήρξαν κάποιες παθογένειες, όχι όμως να έρχεται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ένα νομοσχέδιο σκούπα όπως λέγεται και να αθροίζονται μέσα στοιχεία και ρυθμίσεις που ούτε από το μνημόνιο επιβάλλονται, ούτε αναγκαία είναι, απλώς έχει την ανάγκη να τα περάσει η κυβέρνηση σε μια εσφαλμένη πολιτική που ασκεί. Και πώς να φύγουμε το καλοκαίρι, αυτό το οποίο πια είναι στη ρητορική των κυβερνώντων, όταν οι ίδιοι έχουν προνομοθετήσει για το 2022 πλεονάσματα μεγάλα και μέχρι το 2060 και έχουν υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι απλώς μια σύμβαση τελειώνει, ένα πρόγραμμα τελειώνει. Η εποπτεία παραμένει και η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, το τονίζω αυτό και το τονίζω διότι βλέπετε ότι λένε οι κυβερνώντες ότι τα ομόλογα τώρα θα έχουν χαμηλό επιτόκιο, μα οι δανειστές δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Έχουν εξασφαλίσει τα χρήματά τους από την υποθήκευση της Ελλάδος για 100 χρόνια. Η αυτό εικόνα είναι το μείζον που πρέπει να παρατηρήσουμε. Η εικόνα που εσείς αποκομίζετε στις συζητήσεις, στις επαφές που έχετε στις Βρυξέλλες, γιατί καλώς ή κακώς εκεί κρίνονται πολλά και για το μέλλον της χώρας μας. Ποια είναι, έχει υπάρξει κάποια αλλαγή στη στάση των Ευρωπαίων? Όχι, θα σας πω ότι οι Ευρωπαίοι αυτό το οποίο λένε και ξαναλένε είναι ότι οτιδήποτε ζητήθηκε από αυτή την κυβέρνηση έχει περάσει με τεράστια ευκολία. Το είπε προχτές και ο Ντάισενμπλουμ όπως θα ακούσατε. Από την άλλη πλευρά, αυτό που μας απασχολεί εμάς ως Ελλάδα και δίνουμε τη μάχη μας είναι το μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, όπου η Ευρώπη έχει μεγάλες ευθύνες. Από την άλλη πλευρά όμως και για αυτό το θέμα μας είπαν ότι είναι οι κυβερνητικές επιλογές χαρακτηρίζουν το πρόβλημα της Ελλάδος. Ανεξάρτητα αν και εκείνοι έχουν ευθύνες για την κατανομή των προσφύγων εκεί που πρέπει στα κράτη-μέλη και για τον τρόπο που θα το επιβάλλουν. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, οι δανειστές δεν έχουν πρόβλημα κανένα με την Ελλάδα. Δεν τους ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση αυτή δεν εφαρμόζει μεταρρυθμιστική πολιτική, διότι αυτό πλήττει την ελληνική κοινωνία. Για αυτούς, εκείνα τα οποία έβαλαν στο τραπέζι έγιναν όλα αποδεκτά, κάτι το οποίο δεν θα δεχόταν ποτέ η προηγούμενη κυβέρνηση. Στον Αντώνη τον Σαμαρά δεν τόλμησαν να προτείνουν τέτοια πράγματα. Να έρθω λίγο και σε ένα ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει τις τελευταίες κυρίαρχα ημέρες. Έχει να κάνει με την ονομασία για το Σκοπιανό και τα όσα τέλος πάντων εξελίσσονται και στο διπλωματικό πεδίο. Προφανώς έχετε μια γνώση καλή και με τα όσα συζητούνται και στο εξωτερικό. Ποια είναι η άποψη η δική σας και τι στάση τελικώς θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία? Στο εξωτερικό ξέρετε ότι βιώνουμε εδώ και χρόνια να αποκαλούν όλα τα κράτη-μέλη τα Σκόπια Μακεδονία. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματική κατάσταση. Απ' την άλλη όμως και πολλές χώρες βέβαια έχουν αναγνωρίσει αυτό το όνομα. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε την απόλυτα υπεύθυνη στάση από το Βουκουρέστι, δηλαδή την ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για όλες τις χρήσεις εσωτερικά και εξωτερικά, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ρητή και πέραν πάσης αμφιβολίας απομάκρυση από τις αλυτρωτικές βλέψεις των Σκοπίων. Όμως το πρόβλημα δεν είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα και ενωμένο είναι και συγκεκριμένο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόταση κυβερνητική για διαπραγμάτευση. Και όπως διαβάζω σήμερα, ο κύριος Καμένος, ο οποίος έχουμε δει τις τελευταίες μέρες να αλλάζει καθημερινά άποψη ως προς τη ρητορική του γι' αυτό, ότι μια λέει ότι δεν δέχομαι τη λέξη Μακεδονία ελληνικά, την άλλη λέει δεν τη δέχομαι καθόλου, την τρίτη λέει εμπιστεύομαι τον κύριο Κοτσιά, αλλά διαφοροποιούμε σε αυτό. Και σήμερα αποκαλύπτεται από την εφημερίδα Real News ότι ζητάει και
δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα ζητάει ο κυβερνητικός εταίρος όταν η ίδια η κυβέρνηση με ένα ενιαίο λόγο δεν έχει πει στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων όπως θα έπρεπε και στο ελληνικό κοινοβούλιο ποια είναι η πρόταση με την οποία διαπραγματεύεται. Δηλαδή σε ένα εθνικό θέμα μείζωνος σημασίας έχουμε μυστική διπλωματία. Αυτό θέλει να μας πει η κυβέρνηση είτε δια του Πρωθυπουργού είτε δια του Υπουργού Εξωτερικών που διαπραγματεύεται. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ κρίσιμο και η ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση για μια προχειρότητα, ασάφεια και θολότητα με την οποία διαχειρίζεται το θέμα. Εκτιμάτε ότι στο ζήτημα αυτό οι πολιτικές δυνάμεις θα μπορέσουν έστω και την τελευταία στιγμή, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις, να επιτύχουν ένα μίνιμουμ συνεννόησης? Όταν δεν υπάρχει ακόμη η πρόταση, πώς να το ελπίζουμε? Εμείς είμαστε πρόθυμοι ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση να υπάρξει μια ενιαία πρόταση. Το επαναλαμβάνω, το τονίζω ενιαία, διότι είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό πρέπει να επισημάνουμε. Να υπάρχει μια διαφοροποίηση των ανεξάρτητων Ελλήνων σε κάποια σχέδια νόμου που έρχονται και ψηφίζονται στη Βουλή. Γιατί ένα νόμο, όπως ξέρουμε, μια επόμενη κυβέρνηση μπορεί να τον αλλάξει. Εδώ όμως δεν πρόκειται για σχέδιο νόμου. Εδώ πρόκειται για διαχείριση εθνικού θέματος τεράστιας σημασίας για την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση να εμφανιστεί με μία πρόταση, να τη βάλει στο τραπέζι, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συμπέσουμε σε μια ενιαία γραμμή. Αυτό θα ήταν επιθυμητό για τους πάντες οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αυτό όμως μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση δεν το εισπράττουμε δυστυχώς. Πριν ολοκληρώσουμε αυτή την επικοινωνία μας, να πούμε και δύο λόγια για την αυριανή εκδήλωση στην οποία θα παραστείτε και εσείς. Οι γυναίκες ουσιαστικά έχουν την πρωτοβουλία της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Καλαμάτα. Εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αναΐς αύριο το απόγευμα. Και σίγουρα ξεχωριστός είναι και ο ρόλος, φαντάζομαι, που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην σημερινή εποχή, αλλά και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την λήψη αποφάσεων, καθώς καταλαμβάνουν όλο ένα και περισσότερο θέσεις ευθύνης. Έχετε δίκιο και ιδιαίτερα οι γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας που είναι εξαιρετικά οργανωμένες και ιδιαίτερα στο νομό το δικό σας έχουν δείξει μια αλληλεγγύη και ιδιαίτερη ευαισθησία τώρα που τα χρόνια που η χώρα μας ιδιαίτερα βρίσκεται σε κρίση. Έχουν έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα και έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά στις πράξεις τους όταν καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στην ελληνική οικογένεια και όχι μόνο. Είναι τιμή μου που θα παρευρεθώ εκεί με τις φίλες, να κόψουμε την πίτα, να ανταλλάξουμε ευχές και να χαράξουμε κάποια σχέδιά μας για την επόμενη μέρα. Πολλά περισσότερα λοιπόν αύριο, όπως είπαμε, αύριο απόγευμα στο Αναΐς η εκδήλωση για την κοπή πίτας από τις γυναίκες της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βόζεμπερκ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία μας και εύχομαι υγεία σε όλους. Πάμε να αλλάξουμε εμείς θέμα και κλίμα. Από τον Φεβρουάριο θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη των ενδιαφερομένων στην ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν είναι πάνω από 20.000 ευρώ και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. Ωστόσο, όλα μέχρι σήμερα τα στοιχεία δείχνουν ότι λίγοι θα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν την 1η Φεβρουαρίου και θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσα από την ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Taxis.net. Ωστόσο, από τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι λίγοι θα είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, μιας και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί δεν αφήνουν πολλά περιθώρια. Πολλοί φορολογούμενοι μας ρωτάνε καθημερινά για τη ρύθμιση των 120 δόσεων τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρότι η ρύθμιση έχει ψηφιστεί, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, από την 1η Δευτέρου του 2018 θα ανοίξει η πλατφόρμα. Οι φορολογούμενοι βέβαια να ξέρουν ότι έχουν περιθώριο να μπουν στη ρύθμιση αυτή σε 120 δόσεις μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Η ρύθμιση όμως θα περιλαμβάνει χρέη που θα είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2016. Όμως, όπως και στον εξοδικαστικό συμβασμό, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ελάχιστες επιχειρήσεις θα μπορούν να μπουν, διότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν μία θετική χρήση ή ο μέσος όρος των δύο χρήσεων στα τρία τελευταία χρόνια να είναι θετικός. Επίσης και η αναλογία
μεταξύ χρεών προς κέρδη πρέπει να είναι 8. Δηλαδή, αν παράδειγμα χάρη ένας προλογούμενος έχει χρέη μετά την έκπτωση των τόκων και των προσαυξήσεων που μπορεί να φτάσει μέχρι 85% είναι 80.000 και το εισόδημά του είναι 10.000, τότε 80 δια του 10 μας κάνει 8, μπορεί να μπει. Αν είναι 9 δεν μπορεί να μπει. Όπως διαπιστώνουμε όμως, αν δεν αλλάξει κάτι στα κριτήρια που θέτει ο νόμος, πιστεύω ότι ελάχιστες επιχειρήσεις θα μπουν και πιστεύω ότι σύντομα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, όπως και στον εξαδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, όπως διαπιστώσαμε, παρότι έχουν μπει 15.000 φορολογούμενες στην πλατφόρμα για να κάνουν τη ρύθμιση, ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα και πολύ λίγες ακόμα έχουν πετύχει μείωση των προσαυξήσεων και των προστήμων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κινητοποιήσεις τώρα προγραμματίζονται για αύριο στην Καλαμάτα, αφορμή ψήφιση στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου, με φορείς και συλλογικότητες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στα προωθούμενα μέτρα. Ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα και Αλληλεγγύης Μεσσηνίας, θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους συμπολίτες μας, τα σωματεία και όλους τους φορείς της πόλης να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που θα έχουμε τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας. Με αφορμή την έναρξη και πάλι των πληστριασμών και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή που μπαίνει στο στόχαστρο η λαϊκή περιουσία, η λαϊκή κατοικία, τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε έναν βομβαρδισμό επικοινωνιακό από την κυβέρνηση και από τα μέσα που υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές, τις μνημονιακές πολιτικές, ότι δήθεν αυτά δεν αφορούν τη λαϊκή κατοικία, ότι η λαϊκή κατοικία είναι προστατευμένη και ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος να αντιδράσει. Εμείς καλούμε τον κόσμο να αντιδράσει, να συμμετέχει στην κινητοποίηση της Δευτέρας στις 6 ώρα στην πλατεία. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όλος ότι τη Δευτέρα με το πολυνομοσχέδιο αυτό σκούπα, το οποίο ψηφίζεται και το οποίο μέσα σε 400 σελίδες, πέραν θεμάτων πληστηριασμών κτλ. Κτλ. Τα οποία έχουμε αναδείξει όλον αυτό τον καιρό, περιλαμβάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν σημαντικά τη ζωή όλων μας. Καταργείται εν της πράγμαση και το δικαίωμα στην περιουσία και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Καταλυτική για τον ανταγωνισμό και άκρος ευεργετική για τον παραγωγό, αναποδεικνύεται η παρέμβαση της Ένωσης Μεσσηνίας στην αγορά του ελαιολάδου, που διατηρεί σε πολύ καλά επίπεδα την τιμή του, με το 3,6 ευρώ το κιλό να είναι η βάση και το ΠΟΠ να είναι πιο υψηλά και το ελαιόλαδο. Αισιοδοξία υπάρχει για μια καλή απορρόφηση της φετινής παραγωγής, που μάλιστα φαίνεται ότι θα κινηθεί τελικά και παρά τα προβλήματα πάνω από τους 50.000 τόνους. Καλή χαρακτηρίζεται η πορεία του ελαιολάδου, με την τιμή να σκαρφαλώνει στα 3,6 ευρώ το κιλό και την παραγωγή να εκτιμάται σε πάνω από 50.000 τόνους για την περιοχή μας. Οι φετινές τιμές, έτσι όπως διαμορφώνονται στον συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας, προκύπτουν περίπου στα 3,60 για το συμβατικό έξτρα παρθένο και στα 3,80 για το ΠΟΠ. Είναι μια πολύ θετική χρονιά, παρότι δεν είχε ξεκινήσει με καλούς Ιωνούς λόγω της ανομβρίας. Τελικά, όπως εξελίσσεται, από ό,τι φαίνεται η παραγωγή θα κυμανθεί σε πάνω από 50.000 τόνους. Είναι πολύ θετική η χρονιά πλέον και για τους μεσσήνιους παραγωγούς, αλλά και για την τοπική οικονομία, η οποία είχε στερηθεί πολύτιμους πόρους τα προηγούμενα 2 χρόνια. Η Ένωση Μεσσηνίας συνεχίζει να στηρίζει την τιμή, με το λάδι που συγκεντρώνεται να πληρώνεται προς τους παραγωγούς άμεσα. Οπότε είμαστε πεπισμένοι πως ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της παραγωγής θα στηρίξει και θα τονώσει πραγματικά το εισόδημα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Και εδώ στο συνεταιρισμό προσπαθούμε στην Ένωση Μεσσηνίας να σταθούμε όσο μπορούμε στο πλευρό των παραγωγών, να κρατήσουμε όσο γίνεται ψηλά τις τιμές προς όφελος όλων και θα διασφαλίσουμε ταυτόχρονα την ποιότητα του ελαιολάδου το οποίο προσκομίζεται στον συνεταιρισμό, για να μπορέσουμε κι εμείς όσο γίνεται καλύτερα να στηρίξουμε αυτόν τον πλούτο της περιοχής μας. Τώρα μεγάλο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Αυτό προέκυψε από επαφές του Δημάρχου με κρατικούς αξιωματούχους, με τον κύριο Νίκα να επαναλαμβάνει την πρόταση για εξυγχρονισμό του αερολιμένα μέσος ΔΙΤ. Στην συνάντηση του Παναγιώτη Νίκα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Οικονομίας Τέριο Πιτσιόρλα, επιτάπητος τέθηκε και το ζήτημα που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό του Διεθνούς Αερολιμένα της Καλαμάτας.
Ο κύριος Νίκας ανέφερε πως υπάρχει μεγάλο ιδιωτικό ενδιαφέρον για το αεροδρόμιο. Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και η κατεύθυνη προτείνει ο Δήμος είναι αυτή του ΣΔΙΤ. Για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από Έλληνες και από Ευρωπαίους. Είναι το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Για μας εδώ είναι σχεδόν ίδιας αξίας με τον αυτοκινητόδρομο. Είναι πύλη της Ελλάδος. Λοιπόν, το αεροδρόμιο μας χρειάζεται κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να εξυγχρονιστεί. Χρειάζεται προσωπικό να δουλέψει. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγει μία ώρα πριν φύγει, πριν έρθει το αεροπλάνο ή να ζητάμε κάθε χρόνο, έχουμε έναν ήρωα αερολιμενάρχη εκεί πέρα, ο οποίος αγωνίζεται να το κρατήσει με νύχια και με δόντια, εκλυπαρώντας κανέναν υπάλληλο τον οποιονδήποτε από διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει να γίνει ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο. Αν το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να το δώσει. Δικό μας θα είναι πάλι το αεροδρόμιο. Όποτε θέλουμε το παίρνουμε. Δεν θα το βάλουμε σε τροχούς να το μετακινήσουμε. Αλλά νομίζω ότι έφτασε πλέον η ώρα και βεβαίως οι μεγάλες αντιδράσεις έχουν καμφθεί. Όλοι το έχουν κατανοήσει ότι αυτό που γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια στην Ιταλία πρέπει να γίνει και στον τόπο μας και πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στον εξυγχρονισμό των υποδομών. Η άποψή μου είναι ότι κατά τον ίδιο τρόπο έπρεπε να γίνει και ο δρόμος Καλαμάτα Ριζόμπυλος όταν είχαμε τη μελέτη. Κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον δεν έχουμε χρήματα ως κράτος. Έρχεται το Μητρό Πολιτών με αυτό το νέο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής κατάστασης του πολίτη. Απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, επεξεργασία και διάθεσή τους. Ενώ προοπτικά δεν θα είναι αναγκαία η υποχρέωση του πολίτη να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες. Σε παραγωγική λειτουργία τίθενται από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το Μητρό Πολιτών. Το συγκεκριμένο Μητρό αναμένεται να διασυνδέσει 1036 υπηρεσίες ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες δημοτολογίου. Ήδη σημεία εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο το Μητρό Πολιτών τίθεται σε λειτουργία από την 22 Ιανουαρίου του 2018. Όμως για να φτάσουμε σε αυτή την ημερομηνία να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι για κάποιο χρονικό διάστημα και ειδικότερα από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι και τις 19, δηλαδή από την επόμενη Δευτέρα μέχρι την επόμενη Παρασκευή, στο δημοτολόγιο του Δήμου μας δεν θα καταχωρούνται νέες μεταβολές. Παράδειγμα, ένα διαζύγιο, ένας θάνατος, μια αλλαγή επωνύμου, οποιαδήποτε μεταβολή η οποία καταχωρείται στο δημοτολόγιο ως νέα μεταβολή δεν θα καταχωρηθεί για αυτές τις 5 μέρες. Θα καταχωρηθούν ξανά στις 22, οπότε θα έχει τεθεί σε εφαρμογή το Μητρό Πολιτών. Πιστοποιητικά θα χορηγούνται για τις παλαιότερες μεταβολές. Επίσης, στο ληξιαρχείο για αυτό το χρονικό διάστημα οι καταχωρήσεις θα γίνονται με το χέρι και σε βιβλία, με τον παλιό δηλαδή τρόπο. Είναι ένα προσωρινό διάστημα. Στις 22 Ιανουαρίου τίθεται σε εφαρμογή το Μητρό Πολιτών, το οποίο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και ειδικότερα το πάρε δώσε σε χαρτιά μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών. Αυτό σιγά σιγά θα εξαλειφθεί με αποτέλεσμα οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, να αναφέρουμε παράδειγμα εδώ η Πατρών, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο Δήμο Καλαμάτας και να πάρει μια ληξιαρχική πράξη θανάτου κάποιου προσώπου που αποβίωσε και να μην χρειάζεται ο πολίτης να ταλαιπωρείται με γραφειοκρατία και με έγγραφα. Πραγματικά είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, διότι θα ενοποιηθούν όλα τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών, ταυτότητες, αφημί, άμκα, διάφοροι άλλοι αριθμοί που χρησιμοποιούμε και δεν θα χρειάζεται ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Και είναι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, οι τιμές στα καύσιμα οι οποίες έχουν πάρει την ανιούσα λόγω των διεθνών τιμών του αργού, το οποίο οφείλεται σε σειρά γεγονότων. Η τιμή της βενζίνης στο τελευταίο διάστημα ξεπέρασε σε κάποιες περιοχές της χώρας το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται πάνω από 1 ευρώ το λίτρο. Και είναι τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πάρει την ανιούσα λόγω των διεθνών τιμών του αργού, το οποίο οφείλεται σε σειρά γεγονότων όπως την κακοκαιρία των ΗΠΑ και τις αναταραχές του Ιράν. Μέσα σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων, το Brent αυξήθηκε κατά 10% με αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανηφόρα. Η τιμή της βενζίνης στο τελευταίο διάστημα ξεπέρασε σε κάποιες περιοχές της χώρας τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται πάνω από 1 ευρώ το λίτρο. Σαφώς παραπονιέται λόγω για τους αυξημένους φόρους που έχουν τα καύσιμα. Βέβαια, οι διεθνείς τάσεις αγοράς έχουν άνοδο γενικά στα καύσιμα. Παρ' όλα αυτά,
κρατάμε όσο μπορούμε τις τιμές σε ένα επίπεδο και όσο είναι και για μας ανεκτό να τις έχουμε στην ταμπέλα όπως έχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 8 Ιανουαρίου η μέση πανελλαδική τιμή ήταν στα 1,541 ευρώ το λίτρο, ενώ τον περασμένο Ιούνιο η τιμή της αμόλυβδης ήταν κατά μέσο όρο πανελλαδικά στο 1,46 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών για το 2018 αναφέρουν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα κινηθούν ανωδικά. Το φουλάρισμα πλέον είναι πολυτέλεια και κάνουμε πάρτι όταν κάποιος μας πει να φουλάρουμε, αλλά ο καθένας βάζει ίσα ίσα όσο χρειάζεται να πάει στη δουλειά του και σε καθημερινή βάση. Ας ελπίσουμε όλοι ότι δεν θα ανέβει άλλο για όλους μας και ότι ούτε θα υπάρξει και ο νέος φόρος για το πετρέλαιο που θα γίνει ίδιος με τη βενζίνη και όλα αυτά που ακούγονται. Ας είμαστε όλοι λίγο αισιόδοξοι και ότι θα πάνε όλα καλά και ότι θα κρατηθούν οι τιμές όπως έχουν. Με την ευχή το 2018 να είναι ένα έτος δημιουργικό και με καλά αποτελέσματα για τους επαγγελματίες της πόλης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Διοκλήστους χώρους του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας. Την Βασιλόπιτα έκοψε η εταιρεία Διοκλής στο Βιοτεχνικό Πάρκο της Καλαμάτας. Παρουσία επαγγελματιών, εκπροσώπων φορέων και αυτοδιοικητικών. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εύχομαι ολόψυχα καλή και ευλογημένη χρονιά, χρονιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη ειρήνη, γεμάτη αισιοδοξία, γεμάτη υγεία που είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αλλάξαμε λίγο τα καθιερωμένα όπως τα βρήκαμε από το φίλο τον Παύλο τον Μπουζιάννη και το κάναμε σε μια μέρα που δεν υπάρχει εργασία εδώ στο Βιοτεχνικό Πάρκο, γιατί θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες να παρευρίσκονται σε αυτή. Διεπίστωσα ερχόμενος εδώ πέρα στο Βιοτεχνικό Πάρκο ότι μπορεί να υπήρχαν αρκετά προβλήματα, αλλά είχε γίνει και μία πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και αυτό όφυλα και οφείλω να το λέω κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό. Εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά, να προσπαθούμε να παρέχουμε στους επαγγελματίες του Βιοτεχνικού Πάρκου όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα των υποδομών, για να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι και να μπορούν να εργάζονται απρόσκοπτα. Προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να βοηθήσουμε να στηρίξουμε την επιχείρηση, να συνεργαστούμε και συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τον πρόεδρο των επαγγελματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του Βιοβά. Ήταν 2 χρόνια, νομίζω, δημιουργικά παραγωγικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην καταπολέμηση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση και νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται η χειμερινή εκδοτική περίοδος. Τα εμπορικά καταστήματα προχωρούν σε μεγάλες εκπτώσεις στα είδη που προσφέρουν, με τους καταναλωτές να κάνουν προς το παρόν έρευνα αγοράς. Διερευνητικές βόλτες από καταναλωτές που συγκρίνουν τιμές. Κοιτάμε, ναι. Καλά είναι. Αυτό, 10 παπούτσια θέλουμε να πάρουμε. Περιμένατε τις εκπτώσεις? Ναι. Για κάτι πιο φθηνό. Εντάξει, καλά είναι. Φθηνά από ό,τι βλέπουμε σχετικά. Αυτά. Ψωνίζετε πάντα στις εκπτώσεις, περιμένετε τις εκπτώσεις? Ανάλογα. Ανάλογα το τι θες να βρεις, τι ψάχνεις, αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι με το καλημέρα οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ δυνατές, πολύ επιθετικές θα έλεγα από τους συναδέλφους. Αγγίζουν το 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και το 60%. Αυτό βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα μετά από ένα δύσκολο Δεκέμβρη. Αν αφαιρέσουμε έτσι την τελευταία εβδομάδα του χρόνου μετά Χριστούγεννα, ο Δεκέμβρης ήταν αρκετά δύσκολος. Βλέπουμε όμως τώρα μια ιδιαίτερη κινητικότητα στην αγορά αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά η περίοδος αυτή. Υπάρχει μια μικρή κίνηση, όχι κάτι ιδιαίτερο βέβαια, γιατί ο κόσμος έχει γονατίσει από αυτά που έχει πληρώσει μέχρι στιγμής. Απλά εντάξει, δεν είναι και αδιάφορος, θέλει να ψωνίσει, υπάρχει η ψυχολογία να ψωνίσει, λεφτά δεν έχει απλά. Εκπτώσεις υπάρχουν όλο τον χρόνο πλέον, για να μην γεγιόμαστε, δεν περιμένουμε
τον ένα μήνα των εκτόσεων του χειμώνα ούτε του καλοκαιριού. Όλο τον χρόνο έχουμε εκτόσεις. Ο κόσμος πρέπει να έρθει στα τοπικά καταστήματα, πρέπει να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, γιατί μαζί και εμείς είμαστε μέρος του προβλήματος. Να μην τρίξει απλά καταστήματα. Αυτό είναι, αυτό έχω μόνο να πω. Έχουμε καλύτερες τιμές κατά τα καταστήματα. Αρκεί να έρθει να δει, να κάνει μια έρευνα αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα όσοι ήθιστε την πρώτη εβδομάδα των εκτόσεων. Πάντως, για τους καταναλωτές, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς μετά τις γιορτές επανέρχονται στα προβλήματα της καθημερινότητας και φυσικά στις πληρωμές των υποχρεώσεών τους. Όχι, δεν θα ψωνίσω. Γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή και να θέλεις να ψωνίσεις δεν μπορείς. Καταλάβατε. Το θέμα είναι εξαιρετικό θέμα, ότι ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει ούτε τους φόρους. Άρα θα πάει να πάρει, καταλάβατε, και να θέλει δεν μπορεί. Και μας έχουν στιμώξει τόσο πολύ, μας έχουν βάλει σε μια μέγενη, ας πούμε, και μας έχουν ξεζουμίσει και δεν λύνεται και το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν νομίζω. Κυριακή 14 πρώτου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Από τις 11 ως τις 6 έχουμε ανακοινώσει ως σύλλογος. Χρειάζεται όμως και προσοχή στη διάρκεια των αγορών. Έρευνα συστήνουν οι καταστηματάρχες, αλλά και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Σημαντικό είναι το έργο που προσφέρει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στη Μεσσηνία. Στο έργο αυτό έγινε αναφορά και στην διάρκεια εκδήλωσης Κοπής Πίτας. Θετικά είναι τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν για μία ακόμα χρονιά, με σημαντική να χαρακτηρίζεται η προσφορά του και Πεψί στο νομό Μεσσηνίας. Και πάντα μέσα από τον αγώνα σας να εκπληρώνουν την προσδοκία σας και τους Κεπεψό και στην προσωπική σας ζωή και στην οικογενειακή σας. Υπόθηκε στο παρελθόν ότι σαν Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε περήφανοι για την επιστημονική μας ομάδα και το έργο της όλα αυτά τα χρόνια. Και η σημερινή σας παρουσία σήμερα, η πολιτική παρουσία, το αποδεικνύει. Αν σκεφτούμε ότι πριν 3 χρόνια στο Κέντρο Πρόληψης σκόβαμε την πίτα μόνο με το Διοικητικό Συμβούλιο και σήμερα έχουμε έρθει στον χώρο μας παρακόρηση και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές φορές στο τέλος του κάθε εξαμήνου κάνουμε έναν απολογισμό των δράσεων και ασχολούμαστε πολύ με τα νούμερα που βγαίνουν. Αλλά εγώ θέλω να σας πω από την πλευρά μου ότι σημασία δεν έχουν τα νούμερα, γιατί δεν είναι η μία δράση που κάναμε ή η άλλη δράση που κάναμε. Έχει μία δράση, έχει μία αρχή, έτσι, μία προετοιμασία, είναι η ίδια η δράση, η εστίασή της και στο τέλος γίνεται πάντα και μια αξιολόγηση της παρέμβασης μας. Δηλαδή τι βγήκε τελικά, τι δώσαμε. Το οποίο έχει σχεδιαστεί, αξιολογείται και εποπτεύεται από τον επιστημονικό μας υπεύθυνο, τον ΟΚΑΝΑ. Και παρόλο που έχουμε ως οδηγό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πάντοτε σε κάθε εξάμηνο προσπαθούμε να υλοποιούμε και φροντίζουμε να υλοποιούμε και επιπλέον δράσεις. Δεν έχουν σημασία τα νούμερα, γιατί πίσω από όλες αυτές τις δράσεις κρύβεται η αγάπη μας για τη δουλειά. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ότι όταν κάνεις κάτι με πάρα πολύ αγάπη, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα. Κινητοποίηση από μαθητές στο Σιμόπουλο Ποινίας. Οι μαθητές διαμαρτυρώνται για τη μεταφορά του γυμνασίου σε άλλη κοινότητα. Ολόκληρη η κοινότητα του Σιμόπουλου στον Δήμο της Ήλιδας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε αναβρασμό εξαιτίας της δημοσιοποίησης της απόφασης του Υπουργού Παιδείας να μεταφερθεί το γυμνάσιο της περιοχής στο διπλανό χωριό της Εφήρας. Οι μαθητές του γυμνασίου στεγάζονται εδώ και χρόνια σε λιώμενες αίθουσες, ακατάλληλες πλέον για τη χρήση για την οποία τοποθετήθηκαν εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για την συστέγαση των μαθητών γυμνασίου και λυκείου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου. Λόγω έλλειψης χώρων και πληθώρας μαθητών, το γυμνάσιο εξακολουθεί να στεγάζεται στα λιώμενα. Η απόφαση του Υπουργείου να το μεταφέρει τελικά σε κτίριο στην Εφήρα, ακατάλληλο για σχολείο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν μαθητές. Ναι, έχουμε ξεκινήσει από χθες την κατάληψη. Είμαστε η Τρίτη, η Δευτέρα και η Πρώτη που συμφωνούμε όλοι ομόφωνα να μην μεταφερθούμε στο κτίριο που δόθηκε η πρόταση. Εφήρα. Στην Εφήρα. Ναι. Ο λόγος είναι ότι εκεί ήδη στεγάζεται το δημοτικό της Εφήρας. Το κτίριο δεν μας χωράει όλα τα παιδιά. Είμαστε 60 παιδιά και δεν χωράει όλα τα παιδιά. Εδώ και πόσα χρόνια είμαστε στα λιώμενα και θέλουμε να κάνουμε επιτέλους μάθημα σε ένα κτίριο που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουμε μάθημα σωστά. Αλλά κάνουμε ενέργειες εδώ και τόσα χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Δεν θέλουμε να πάμε Φύρα,
γιατί το κτίριο έχουμε μάθει κι εμείς ότι δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και επίσης θέλουμε να μείνουμε Σιμόπουλο γιατί είναι το κεντρικό χωριό. Το θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να πάμε στην Εφύρα. Από τη στιγμή που έχουν υπογραφεί έγγραφα, τα οποία λένε ότι και εμείς πρέπει να είμαστε στο Λύκειο. Και δεν είμαστε αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε σε αυτά τα λιώμενα, τα οποία είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα, από ό,τι ξέρετε. Ναι, προτιμούμε να μεταφερθούν οι αίθουσες για να μπορούμε να είμαστε και εμείς στο Λύκειο που είναι κατάλληλο για εμάς. Και να μην είμαστε σε ένα σχολείο κανονικό μεν, αλλά με κάποια ελλείψεις, όπως τη θέρμανση και άλλα πολλά. Μία ακόμα εξόρμηση και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτή τη φορά για μέλη και φίλους του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας, καθώς εκτός από μοναδικές εικόνες σε λευκό τοπίο είχαν την δυνατότητα να μάθουν μυστικά και χρήσιμες συμβουλές για τις χειμερινές τους αναβάσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες χρωματισμοί, γράμματα και νούμερα για το κάθε μονοπάτι, για παράδειγμα. Όπως και εδώ. Υπάρχει το 32, υπάρχει το Y4. Στο Μέναλο γίνεται ο χαμός του χαμού. Ένα χρωματάκι, λίγο χρωματοποιημένο, να έχεις το χάσεις. Και δύο έχουν το ίδιο σήμα, απλά με διαφορετικό χρώμα. Είναι όλα ένα τετράγωνο μη, καλλιγραφικό, και έχουν διαφορετικά χρώματα. Κίτρινο, κόκκινο και μπλε. Αναλύζω. Ώρα μία το ένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρίγκιπας. Σε πρώτη φάση όμως πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Δεν περπατάω ευθεία. Κουράζομαι. Πρέπει να ανεβάσω τα πόδια μου πολύ ψηλά. Αυτή η κίνηση. Πότε φοράω, πότε θα επιλέξουμε να φορέσω γραμπών. Ποιο ξέρει να μας πει, ποιος θυμάται. Πότε φορά γραμπών. Όταν έχει και έχει λίγο χιόνι, παγό. Όταν πατάμε πάνω στο χιόνι και δεν μπαίνει το πόδι μας μέσα καθόλου. Μπράβο. Όχι καθόλου, όταν μπαίνει μόνο η σόλα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι. Όταν μπαίνει μόνο η σόλα, δηλαδή, να βλέπω πάνω το δίκιο. Όταν βάζω το πόδι μου και μπαίνει μέχρι εκεί πέρα, θέλει κραμπών. Ακόμα και στο επίπεδο. Δεν χρειάζεται να έχει κλειστό. Οπότε πάω στο σύλλογο ένα βράδυ πριν, δύο βράδια πριν, όταν έχει οριστεί αυτό από το σύλλογο, και με τα μποτάκι μου πάω εκεί και τα φοράω. Τα δοκιμάζω, τα παίρνω, τα χρεώνομαι και τα έχω έτοιμα. Δεν κάθομαι στο βουνό επάνω στην πλαγιά, στο κρύο, να κάνω αυτό το πραγματάκι. Δεν γίνεται. Σε νέα από τον κόσμο, λάθος συναγερμός σήμανε στην Χαβάη για βαλιστικό πύραυλο. Την ίδια στιγμή προσγείωση τρόμου σημειώθηκε στην Τραπεζούντα. Παραθεριστές στη Χαβάη εγκαταλείπουν εσπεσμένα την παραλία.
Έχει προηγηθεί συναγερμός για βαλιστικό πύραυλο, συναγερμός που αποδείχθηκε τελικά λανθασμένος. Τα προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων της Χαβάης και σε τηλεοπτικούς σταθμούς έφτασαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ τοπική ώρα και έκαναν λόγο για άμεση απειλή από βαλιστικό πύραυλο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται στις αλλαγές φάρδιας όταν γίνεται έλεγχος για το αν το σύστημα δουλεύει. Ένας υπάλληλος πάτησε το λάθος κουμπί, εξηγεί ο κυβερνήτης της Χαβάης. Όταν μας ήρθε το μήνυμα, τρομοκρατηθήκαμε. Βρισκόμασταν στον 36ο όροφο του ξενοδοχείου. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τρομοκρατηθήκαμε. Φορέσαμε τα παπούτσια μας και όταν ήμασταν έτοιμοι να κατεβούμε, από το λόμπι μας είπαν να μείνουμε μέσα. Η αρμόδια Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του λάθος συναγερμού. Αεροσκάφος έφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Τραπεζούντας στην Τουρκία, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Οι 162 επιβάτες και μέλη του πληρώματος είναι όλοι ασφαλείς, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνήτης της Τραπεζούντας. Το αεροπλάνο της τουρκικής εταιρείας Pegasus Airlines εκτελούσε το δρομολόγιο Άγκυρα Τραπεζούντα. Στη διάρκεια της προσγείωσης έφυγε από το διάδρομο και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα, σταματώντας την ακτή. Οι επιβάτες και το πλήρωμα βγήκαν από τις εξόδους κινδύνου με τη βοήθεια των διασωστών. Η κυβέρνηση της Τενησίας θα αυξήσει την οικονομική στήριξη φτωχών οικογενειών και άπορων πολιτών κατά 70 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικών Θεμάτων μετά το κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και των πολιτικών λιτότητας. Θα εγγυηθούμε ένα ελάχιστο εισόδημα για τις φτωχές οικογένειες. Αρχικά θα διαθέσουμε 100 εκατομμύρια δινάρια από τον προϋπολογισμό μας για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τα επιδόματα για μια τέτοια οικογένεια αυξάνονται έτσι. Από 150 δινάρια σε 180 ή σε 210 ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι περίπου 250.000 οικογένειες θα επωφεληθούν από τα νέα μέτρα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Μην ξεχνάτε όλη η αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου στην εκπομπή Κυριακή στα Σπόρα. Από όλους εμάς ευχές για καλή συνέχεια.